Τα σπίλια. Κύριε Ιερίδη, καλό μεσημέρι, καλημέρα. Καλό μεσημέρι και δεστάσκε στου ακροατέ σα. Παγωμένα και τα σπήλια, έχει στη βάση αρκετό χιόνι ή είναι περιορισμένο το χιόνι. Περίπου 10 με 15 εκατοστά από χθε το απόγευμα. Ευτυχώ η ώρα 9-10 σταμάτησε με χιόνι. Αλλά υπάρχει ο παγετό, οι δρόμοι καθαρισμένοι, χαρισμένε υπηρεσίε και των δημοσίων έργων και των έπαρχων. Πάντα αποκλείθηκαν άμεσα στα αιτήματά μα για να έρθουν να τα καθαρίσουν. Προβλήματα... Οι Έχετε είναι καταγράψει σπίτι. προβλήματα, κύριε Ιερίδη, ή ήταν ε, ελάχιστα. Προβλήματα όχι. Προβλήματα τα αναμένουμε απόψε και αύριο. Που θα πέσουν οι θερμοκρασίε πιο πολύ. Απεριμένετε περιμένετε ακόμη να είναι πιο κρύα η, βρα... η απόψινη νύχτα από ό,τι χθε το βράδυ. Μάλιστα. Πόσο, Μάλιστα. πόσο πήγε ψε και πόσο θα πάει απόψε. Ε, χθε το βράδυ ήταν πλήν έναν. Σήμερα τώρα το πρωί είναι τρει βαθμού. Και απόψε υπολογίζουμε στο 0. 0 απόψε. Ε, Πώ είναι οι κάτοικοι στα σπίτια, θυμίστε μα. 58 άτομα. 58 άτομα. Και πόσοι θα γίνουν την Κυριακή με τι εκλογέ ή δεν το ξέρετε ακόμη. Ε, έχουμε ενημερωθεί και από την κυβέρνηση ότι ο δρόμος, οι δρόμοι θα είναι καθαροί ναι. για να έρθουν οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν. Εάν υπάρχει τίποτε πρόβλημα, θα μα ειδοποιήσουν να μα ενημερώσουν για να δούμε τι θα κάνουν. Υπάρχει... Αλλά προς, τον παρόν, προς τον παρόν yeah. το παρόν η γνώμη είναι καθαρή. Yeah. Χρειάζεται... Ξύλα έχετε, πετρέλαιο έχετε, δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποιο κάτι από, από υπεραγορά. Όλα φαντάζομαι τα όσα χρειάζονται αυτή την ώρα οι κάτοικοι τα έχουν. Ό,τι χρειάζονται οι κάτοικοι, ένα τηλεφώνημα ε, μπορώ να προμηθεύσω με τα υλικά που χρειάζονται. Αλλά δεν, δεχτήκατε... Είναι ναι, δεν δεχτήκατε τηλεφώνημα που σημαίνει ότι όλα, όλοι έχουν αυτά που πρέπει. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα φέρει απόψινη νύχτα. Υπάρχει μια ανάπαυλα σήμερα. Μια ανάπαυλα υπάρχει σήμερα και θα περιμένουμε να δούμε αύριο και μεθαύριο γιατί τα φαινόμενα θα επανέλθουν, κύριε Ιερίδη. Λέει για Παρασκευή, για αύριο και το Σαββάτο ότι θα μπορεί να πέσει άλλο χιόνι. Αναμένουμε. αναμένουμε. Είμαστε έτοιμοι. Το, το τοπίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, όμορφο, ωραίο κύριε Ιερήτη. Δεν ξέρω, κάποιοι τολμούν να έρθουν βολτά ή όλοι είναι στις δουλειές και στα σχολεία τα παιδιά και δεν κινείται κανένας ε, μέχρι, προς τα σπήλια. Μέχρι τώρα μόνο τα κυβερνητικά οχήματα περάσανε από εδώ. Ε, Προτρέπουμε του οδηγού εάν δεν έχουν να κάνουν τίποτε, να μην έρθουν γιατί είναι επικίνδυνο. Υπάρχει ακόμα γυαλά στους δρόμους ο πάγος. Κατανοητό. Υπάρχουν στα καφενεία κόσμο ή είναι κλειστά και τα καφενεία, κύριε Ιερίδη. Το καφενείο είναι ανοιχτό, τον μπακάλικο είναι ανοιχτό. Εντάξει, δύο-τρία άτομα τολμίζαν να βγουν έξω να έρθουν να πιουν τον καφενείο ροτσάνιου στο πρωί. Δύο-τρία άτομα και σιγά-σιγά και αρχίζει να αλλάζει η θερμοκρασία από τι δύο το μεσημέρι, διαφοροποιείται και πάλι αρχίζει να πέφτει. Δηλαδή, τρει είναι τώρα, μετά τι δύο θα αρχίσει η κάθοδο πάλι. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε ανάβουν, ανάβουν ξανά οι σόπε, τα ξύλα, τα πετρέλαια. Και πάμε. Ζιβανία κρασί έχετε. Βεβαίω, Τώρα Λουκα... αυτά είναι το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Λουκάνικο, Λουκάνικο, ζιβανία, τσαμαρέλα, μπαστρουμά, καπύρες, όλα τα καλά. Τα μανιτάρια δεν λιώσαν. Μανιτάρια λιώσαν, δεν υπάρχουν μανιτάρια πλέον. <laughs> δεν υπάρχουν. Μάλιστα, να περνάτε όμορφα κύριε Γερίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χωρί προβλήματα. Να είστε καλά. Καλή, Καλή... συνέχεια. <laughs>